Καλώς ήρθατε! Βασίλης εδώ και σήμερα θα δούμε τα 10 πιο περίεργα λάπτοπς που έχουν φτιαχτεί ποτέ. Από 21 inch μοντέλα που ζυγίζουν 9 κιλά έως λάπτοπ με 3 οθόνες. Μερικά δεν είχα ιδέα ότι υπήρξαν ποτέ και είμαι σίγουρος ότι ούτε εσείς θα τα ξέρετε. Κάντε πρώτα όμω ένα like γιατί βοηθάμε τον αλγόριθμο και πάμε! Ξεκινάμε με το Lenovo ThinkPad X1 Yoga. Αυτό το λάπτο μπορεί να κάνει μια πλήρη περιστροφή μετατρέποντας το σε tablet χάρη στον αναδιπλούμενο σχεδιασμό του. Όταν μπει σε tablet mode, απενεργοποιείται το πληκτρολόγιο και όλο ο χειρισμό γίνεται από την οθόνη αφή που διαθέτει. Από ό,τι φαίνεται έχει το κοινό του μια και κυκλοφορεί ακόμη μετά από αρκετά χρόνια. Στη συνέχεια έχουμε το Acer Aspire R7 το οποίο έχει μια παράξενη σχεδίαση στο πληκτρολόγιο και το touchpad, τα οποία είναι τοποθετημένα ανάποδα σε σχέση με ό,τι έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή το touchpad είναι στο πίσω μέρο αντί για μπροστά. Αλλά πέρα από αυτό όμω, η οθόνη του μετακινείται σε διάφορε θέσει και φυσικά είναι αφή για έξτρα χειρισμό και άνεση. Θα το χαρακτήριζα ω αρκετά περίεργο. Ο όμως όμω δεν ξεχνάμε το eneba.com, το μόνο site που έχει τα πάντα γύρω από το game. Τόσο παιχνίδια για υπολογιστή, για PlayStation, για Xbox, η, γενικότερα και μέσα έχει τα πάντα όπω και δωροκάρτε για να κάνετε κανένα δωράκι σε ένα φίλο σας. Τσεκάρετε τα link που έχω κάτω στην περιγραφή και μπορείτε να προχωρήσετε στην αγορά σας για να πάρετε τα παιχνιδάκια σας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Να δούμε τώρα και το Lenovo Yoga Book, ένα laptop που διαθέτει μία οθόνη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως tablet ή ως ένα ολοκληρωμένο πληκτρολόγιο. Χρησιμοποιεί μία τεχνολογία εικόνας που λέγεται Halo Keyboard, στην οποία η οθόνη αντικαθιστά τα πλήκτρα του πληκτρολογίου. Φυσικά μπορεί να έχει και άλλε λειτουργίες όπως π.χ. να δουλεύουμε με κάποια γραφίδα. Προχωράμε με το Razer Project Valerie. Αυτό το μηχάνημα διαθέτει τρει οθόνες που αναδύονται από τη συσκευή για να έχεις ένα triple monitor setup παντού μαζί σου. Σίγουρα αυτό το λάπτο θα βολεύει σε multitasking αλλά και σε gaming τώρα που το σκέφτομαι αφού απλά θα ανοίγει έξτρα δύο οθόνε, αλλά πρέπει να είναι αρκετά βαρύ. Αν είπα βαρύ όμω το Razer, πρέπει να δείτε το Acer Predator 21X. Αυτό το λάπτοπ είναι τόσο μεγάλο που χρειάζεται ειδική βαλίτσα για να μεταφερθεί. Έχει μια μεγάλη οθόνη 21 inch και έρχεται μαζί με διάφορα αξεσουάρ για να κουβαλάτε και άλλα πράγματα. Σκεφτείτε ότι ένα μέσο λάπτοπ είναι γύρω στο 1,5 κιλό, ενώ αυτό είναι σχεδόν 9 κιλά. Πονάει η πλάτη μου μόνο που το ακούω. Συνεχίζουμε με τα κτίνη και έχουμε το Asus ROG Mothership το οποίο είναι ένα gaming laptop. Έχει ένα μοναδικό σχεδιασμό που μοιάζει περισσότερο με φορητό desktop παρά με laptop. Διαθέτει αποσπόμενο πληκτρολόγιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασύρματα ή να συνδεθεί απευθεία πάνω στο ίδιο το laptop. Έχει σχεδιαστεί για σοβαρού gamers, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, που θέλουν ένα μηχάνημα υψηλή απόδοση που είναι εύκολο όμω και να αναβαθμιστεί. Προχωράμε και με το Fujitsu Lifebook N7010 που είναι ο πρόγονο σε κάποια laptops που θα δούμε και στη συνέχεια. Αν και πάμε στο μακρινό 2008, αυτό το λάπτοπ είχε ενσωματωμένη μία δεύτερη οθόνη 3,5 ίντσων που μάλιστα ήταν και αφής. Μπορούσε να ανοίξει διάφορε εφαρμογέ με το πάτημα τη οθόνη ή να δει κάποιο βίντεο ή κάτι άλλο τέλο πάντων να παίζει σε αυτή την οθόνη. Σε τόσο μικρή οθόνη βέβαια δεν βγάζει και πολύ νόημα, αλλά μπορούσε να το κάνει. Έπειτα έχουμε το HP Omen X2S που είναι ένα gaming laptop στην πιο σύγχρονη εποχή με μια δευτερεύουσα οθόνη που βρίσκεται πάνω από το πληκτρολόγιο όπως και πριν. Αυτή τη φορά όμως πάμε στις 6 ίντσες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πράγματα όπως streaming, ανταλλαγή μηνυμάτων ή παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος. Γρήγορα γρήγορα φτάσαμε και στο νούμερο 9 και το κυρίαρχο αυτού του μοτίβου που είναι το Asus ZenBook Pro Duo. Αυτό το laptop έχει δύο οθόνες που ονομάζονται screenpad. Η μία οθόνη είναι η κύρια και η δεύτερη είναι μία οθόνη αφής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς γραφίδα για εφαρμογές όπως Photoshop και άλλα. Ή γενικά είναι μία actual δεύτερη οθόνη που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι όντω χρήσιμη. Party, 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 party. Και τέλο, έχουμε ένα λάπτοπ το οποίο έχει μία πολύ περίεργη τεχνολογία ασφαλεία. Μιλάω για το Fujitsu Lifebook U937 είναι ένα φορητό υπολογιστή με μοναδικό σαρωτή που σκανάρει τι φλέβε τη παλάμη μα για να προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφαλεία. Καλά, ακούσατε, σκανάρει τι φλέβε στο χέρι μα για να κλειδώνει η παύλα ξεκλειδώνει. Θέλω να μου γράψετε ποιο από τα παραπάνω λάπτοπ σα φάνηκε ω το πιο περίεργο από όλα. Επίση, μήπω ξέρετε κάποιο που δεν αναφέρθηκε. Γράψτε μου λοιπόν από κάτω και μπορεί να γίνει και κάποιο δεύτερο βίντεο. Ω κάντε ένα like και μια εγγραφή γιατί έρχονται πολύ ωραία θέματα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!